Με από ό,τι βλέπω, απλώς αν θέλετε η αίσθησή μου είναι και παρακαλώ πολύ θα ήθελα το σχολιασμό σας ότι η Γερμανία επιζητεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην νομιμοφροσύνη προς τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αλλά και την άρθρωση ευρωπαϊκού λόγου από την άλλη, δηλαδή αν θέλετε να πείσει ότι η Ευρώπη, η Γερμανία ως μία από τις μεγάλες δυνάμεις της ευρωπαϊκής είναι στα πράγματα σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένα τέτοιο πράγμα παίζεται τουλάχιστον στο Πέτερσμπεργκ, σε αυτή τη διήμερη επίσκεψη του Κλίντον και στα όσα συζητήθηκαν μεταξύ του Πλανητάρχη και του Γερμανού Καγκελάριου. Ναι, αυτό είναι σωστό εν μέρη, δεδομένου ότι η Γερμανία όντως θέλει να εμπεδώσει τη θέση της εις το ΝΑΤΟ, θέλει αναμφισβήτητα να αναβαθμίσει τη θέση της σε μια προνομιακή διμερή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και κυρίως βεβαίως μην ξεχνάμε ότι η Βαλκανική κρίση και στην πρώτη της φάση αλλά ενδεχομένως και σε αυτή στη δεύτερη θα δώσει την ευκαιρία στη Γερμανία να κάνει μια στρατιωτική παρουσία στη Βαλκανική. Συνεπώς όντως η Γερμανία επιδιώκει να παίξει αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον οποίο και εσείς τονίσατε αλλά το γεγονός είναι ότι δεν τον παίζει μέσα στους μηχανισμούς που έχουν αρμολογηθεί για την εκπόνηση μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας. Τον παίζει σε ένα άλλο πλαίσιο θεσμικό όπως είναι η ομάδα G8. Για να πάμε να δούμε το ευρωπαϊκό όμως θεσμικό πλαίσιο κύριε Καμχή. Έχουν πολλοί κατηγορήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν τήρησε τη στάση που θα έπρεπε να τηρήσει σε αυτή την κρίση και δεν έπαιξε το ρόλο για τον οποίο έχει πολλές φορές μιλήσει, έχουν μιλήσει οι ηγέτες της, έχουν μιλήσει όλοι όσοι εργάζονται όλα αυτά τα χρόνια για να πάει αυτή η πορεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά. Εντάξει, είναι γνωστό ότι... Είναι το γνωστό κατηγορό, έτσι. Είναι το γνωστό κατηγορό και είναι πολύ γνωστό ότι η μεγάλη αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ουσιαστικά η έλλειψη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Mm-hmm. Υπήρχε κάποιο θεσμικό πλαίσιο πάρα πολύ αδύνατο με βάση τη συνθήκη του Μάστριχτ. Ουσιαστικά αυτό δεν απέδωσε τότε όταν έγινε η κρίση της Βοσνίας και γι' αυτό τα κράτη-μέλη θεώρησαν ότι έπρεπε να κάνουν κάποια βήματα πιο πέρα. Και έτσι σήμερα με τη συνθήκη του Άμστερνταμ που έχει τεθεί σε ισχύ από 1η Μαΐου έχουμε κάποιο κάπως καλύτερο θεσμικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το καλύτερο, αλλά έχουν γίνει κάποια βήματα. Αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί. Είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον 21ο αιώνα. Έτσι, είναι αυτό, είναι το θέμα της εσωτερικής, του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης που θα πρέπει να διαμορφωθεί έχοντας πλέον ολοκληρώσει την εσωτερική αγορά. Και η τρίτη μεγάλη πρόκληση είναι η πρόκληση της ανεργίας. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη στον 21ο αιώνα, μαζί φυσικά με την διεύρυνση η οποία και αυτή θα δώσει μια νέα μορφή στην Ευρώπη. Πριν μπούμε στο στούντιο μου λέγατε για τον κύριο Πρόντι και την πρωτοβουλία αυτή, αυτά τα οποία... Ο κύριος Πρόντι... Προχτές, έτσι, το είδατε αυτό, μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικύρωσε το γεγονός ότι είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ακριβώς έθεσε αυτούς τους τρεις μεγάλους στόχους για την νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων και τη συμμετοχή της και στη διαμόρφωση μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής, το θέμα της εσωτερικής ασφάλειας και το θέμα της ανεργίας. Να έρθω σε εσάς κύριε καθηγητά. Φτάνει κύριε Χριστοδουλίδη να φτιάξουμε ένα πλαίσιο ή να το ισχυροποιήσουμε και είναι αυτό το φάρμακο που χρειάζεται ας το πούμε η περίπτωση αυτή του ασθενούς ή όλα αυτά είναι θεωρητικά γιατί αυτό το οποίο προβάλλει ως δεδομένο είναι το πανίσχυρον της μίας υπερδύναμης, το πανίσχυρον του πλανητάρχου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κελεύουν και οι άλλοι συντάσσονται όπως χαρακτηριστικά εκφράστηκε το κατηγορό αυτό που ρώτησα και τον κύριο Καμχή τις τελευταίες μέρες. Κύριε Παρά, θεωρώ εξαιρετικά εύστοχη την ερώτησή σας και θα έκανα μία συμπλήρωση στα όσα είπε ο κύριος Καμχής, με τα οποία συμφωνώ βεβαίως, απαντώντας όμως ουσιαστικά και στην ερώτησή σας. Θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι στην περίπτωση της τελευταίας αυτής κρίσης στη Βαλκανική δεν επρόκειτο
για θέμα του θεσμικού πλαισίου το οποίο προβλέπεται. Οι Ευρωπαίοι δεν σκέφτηκαν καν να χρησιμοποιήσουν το θεσμικό πλαίσιο. Δεν υπήρχε λοιπόν θέμα ανεπαρκίας ή επαρκίας και αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, είτε εκείνου που το οποίο είχε εκπονηθεί και αρμολογηθεί με τη συνθήκη του Μάστριχτ, και είτε βεβαίως του τελευταίου που έχει εκπονηθεί με τη συνθήκη, που έχει συμπληρωθεί αν θέλετε με τη συνθήκη του Άμστερνταμ και το οποίο δεν ήταν ενισχύ κατά την έκρηξη του πολέμου στη Ιουγκοσλαβία. Συνεπώς ήταν προφανές ότι οι Ευρωπαίοι δεν είχαν τη βούληση, την πολιτική, να προχωρήσουν σε μια ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά την κρίση, και βεβαίως ήταν πάρα πολύ εύκολο για αυτούς, και δεν είναι πρώτη φορά που ενέδωσαν στις αμερικανικές πιέσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Όση ώρα εκφράζεται την άποψη, να παρατηρήσω ότι είδαμε κάποια πλάνα από τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών και ιδιαίτερα τώρα τελευταία την κατηδίαν συνάντηση της κυρίας Μαντλίν Ολμπράιτ με τον Ρώσο ομολογό της, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας. Η οποία θα ήθελα θα ήταν να συμπεριλάβετε στην απάντησή σας για το ρόλο της Ρωσίας, γιατί νομίζω ότι είχε αξία. Ναι. Απλώς θα ήθελα επίσης να τονίσω πριν φτάσω στη Ρωσία ότι στις 25 Μαΐου είναι γνωστό ότι οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονταν στο Βερολίνο προκειμένου να προχωρήσουν στην διευθέτηση των μεγάλων θεμάτων της Ατζέντας 2000, δηλαδή την μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού και της κοινή αγροτικής πολιτικής. Γνωρίζουμε βεβαίως τα αποτελέσματα, τα πολύ πενιχρά αποτελέσματα της διάσκεψης αυτής, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι την παραμονή είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ιουγκοσλαβία και οι ηγέτες των 15 χωρών αρκέστηκαν απλώς σε μία δήλωση αναφορικά με τον πόλεμο αυτό, χωρίς να έχουν τη διάθεση να αναλάβουν μία πρωτοβουλία την ώρα εκείνη. Και δέχτηκαν και τα πειρά για αυτή τη στάση. Βεβαίως και δέχτηκαν τα πειρά, διότι η Ευρώπη για μία ακόμα φορά ήταν απούσα. Το δεύτερο σημείο της ερώτησής σας, το ρόλο της Ρωσίας αυτή τη στιγμή, τον οποίο διαδραματίζει, φαίνεται ότι ή μάλλον αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων και των τελευταίων εξελίξεων, οι οποίες βεβαίως δημιουργούν ορισμένα ερωτηματικά ως προς την τελικό αποτέλεσμα και την ευόδοση, ενώ τις χθεσινές εξελίξεις. Θα το συζητήσουμε. Ανακτά τη χαμένη προσωπικότητά της η Ρωσία, κύριε καθηγητά? Κατά ένα μέρος υπενθυμίζει ότι ακόμα είναι σημαντικός δρόν του διεθνού συστήματος. Και από την άλλη όμως πλευρά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή ήταν και η βούληση και των Αμερικανών και των Ευρωπαίων, δεδομένου ότι δεν ήθελαν να απομονώσουν τη Ρωσία στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης για τη Βαλκανική. Συνεπώς εξυπηρετούσε και τα συμφέροντα της Δύσης αυτή η μη απομόνωση της Ρωσίας, αλλά αντιθέτως η ενεργοποίησή της στη διαδικασία για την εξέβρεση μιας λύσης στο πρόβλημα του κουσφοπεδίου. Άνω τελεία, θέλω να δω αν έχει ένσταση ο κ. Καμπκής, ιδιαιτέρως για αυτό που είπατε για την Ευρώπη ως απούσα από αυτήν την τελευταία κρίση, ό,τι αφορά τουλάχιστον τη στάση που κράτησε. Δεν έχει κανείς. Υπόθηκε αυτό, ναι, εκτός από τον κ. Χρυστοδουλίδη, το είπαν κατά κόρον. Η ένστασή μου είναι, ναι, για τα αποτελέσματα του Βερολίνου ότι είναι πενιχρά. Δεν νομίζω, ναι, ότι είναι πενιχρά. Αντίθετα, ήταν πάρα πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά το θέμα της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και της αναμόρφωσης της κοινής αγροτικής πολιτικής. Έχουμε όλη η ιστορία της συνοχής έχει ξεκινήσει. Φοβούμαι ότι πρέπει να, ναι, να φέρετε στο τραπέζι πολύ ισχυρά επιχειρήματα για να πείσετε. Δεν νομίζω. Γιατί το κατηγορώ, ό,τι αφορά, ήταν πολύ ισχυρός. Ό,τι αφορά τουλάχιστον το γεγονός, ότι στο θέμα της κρίσεως δεν πήραν ίσως την στάση που θέλουν να πάρουν, είναι δεδομένο. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Βερολίνου, το οποίο ασχολήθηκε κυρίως με τα θέματα της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Όπου τα αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Βέβαια, το γεγονός ότι είχαμε την ίδια στιγμή την κρίση απέδειξε για άλλη μια φορά αυτό που είπαμε και πριν, ότι την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα της κοινής εξωτερικής πολιτικής. Μάλιστα. Να ζητήσω μία διακοπή στη συζήτησή μας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η συνάδελφος Ιρένα Εγκούμα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τους τελευταίους
νατοϊκούς βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία και ιδιαίτερα στην πόλη Νις, 4 παρά 20 ώρα Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος. Ρένα, καλημέρα. Καλή σου μέρα, Κωστή. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται για να βρεθεί ειρηνική λύση στην κρίση στη Γιουγκοσλαβία, βλέπουμε ότι οι επιθέσεις δεν σταμάτησαν και όπως αναφέρει ένα τηλεγράφημα που μας ήρθε μόλις τώρα, ναι, τουλάχιστον 15 άμαχοι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των νατοϊκών στη διάρκεια της νύχτας, όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων του Βελιγραδίου. Στην περιοχή του Νόβι Σαντ, από τα νατοϊκά πλήγματα τραυματίστηκαν 7 πολίτες, ενώ καταστράφηκαν ολοσχερώς ένα σχολείο και άλλο ένα κτίριο. Άλλοι 4 πολίτες, εκ των οποίων 2 παιδιά, τραυματίστηκαν από επίθεσεις που εξαπέλυσε το ΝΑΤΟ εναντίον βιομηχανίας ηλεκτρονικών στα περίχωρα του Βελιγραδίου, όπως μεταδίδει και πάλι το Γιουγκοσλαβικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τανιόγκ. Επιθέσεις νατοϊκές δέχτηκε χθες το βράδυ και η Νις, και όπως λέγαμε και το πρωί, ίσως να ήταν και οι σφοδρότερες από την ημέρα που ξεκίνησαν οι νατοϊκές επιδρομές. Οι επιθέσεις αυτές έγιναν γύρω στις 3 παρά 20 τοπική ώρα, 4 παρά 20 δηλαδή ώρα Ελλάδος, στα βορειοδυτικά της πόλης όπου βρίσκεται η βιομηχανική ζώνη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τις σελίδες του ίντερνετ, στην περιφέρεια της Νις ενδέχεται να έχει καταρριφθεί κάποιο αεροσκάφος, χωρίς να γνωρίζουμε τι τύπος αεροσκάφους ή σε ποιες δυνάμεις ανήκει αυτό. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα νεότερα. Ρένα, σε ευχαριστώ πολύ. Φυσικά, ό,τι νεότερο υπάρξει, δεν θα διστάσεις να μας διακόψεις. Προέχει η επικαιρότητα, κάλυψη των γεγονότων και ενημέρωση των τηλεθεατών. Κύριε Χρυστοδουλίδη, πριν από τη διακοπή που είχαμε από τον συνάδελφο, νομίζω ότι κάτι θέλατε να πείτε σε σχέση με αυτό που έλεγε ο κύριος Καμπχής. Ναι, ήθελα να δώσω μία διευκρίνηση στον κύριο Καμπχή, με τον οποίο σπανίως διαφωνώ. Αλλά όσον αφορά τα πενιχρά αποτελέσματα, θα μου επιτρέψει να επιμείνω εις τον χαρακτηρισμό, δεδομένου ότι θα πρέπει και εκείνος να παραδεχθεί ότι το πρόβλημα της κοινής αγροτικής πολιτικής βεβαίως δεν επιλύθηκε. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόκειται περί ενός συμβιβασμού και ο οποίος παραπέμπει στο μέλλον. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο του Economist εν προκειμένου ότι ο συμβιβασμός αυτός θύμιζε λιγάκι αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Όλοι πήρανε αυτό το οποίο επιθυμούσαν, όλοι ήταν νικητές και όλοι πήρανε τα βραβεία τους. Συνεπώς αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επανέλθουμε, δεδομένου ότι δεν ξέρω σε τι ποσοστό μειώθηκαν οι δαπάνες κοινής αγροτικής πολιτικής σε σχέση με τον ετήσιο προϋπολογισμό της κοινότητος μετά το Βερολίνο, αλλά όπως είναι γνωστόν, η κοινή αγροτική πολιτική απορροφά περίπου το 50% από τον προϋπολογισμό της κοινότητος, ο οποίος ανέρχεται σε 90 δισεκατομμύρια ευρώ τη στιγμή αυτή. Συνεπώς, εν όψη της διεύρυνσης και της ένταξης νέων χωρών, έχω την αίσθηση ότι οι 15 θα πρέπει να επανέλθουν επί του θέματος. Και δεν είναι μόνο δική μου. Ένα σχόλιο εκεί, διότι ο Economist είπε επίσης το ίδιο άρθρο το οποίο έχω διαβάσει, διάβασα μάλιστα ερχόμενος στο αεροπλάνο από τις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα, ότι θα έπρεπε να σταματήσει και η ροή των πόρων στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Δεν νομίζω πως θέλουμε αυτό και δεν θα πρέπει να συμφωνούμε πάντα με την άποψη του Economist. Η Ευρώπη προχωράει σιγά σιγά με μικρά βήματα μέσα από κρίσεις, έτσι, και εξαιτίας κάποιων κρίσεων, αλλά σίγουρα τα αποτελέσματα του Βερολίνου, και εδώ θα διαφωνήσω με τον κύριο Χρυστοδουλίδη, με τον οποίο γενικά συμφωνώ, ήταν μια επιτυχία κυρίως για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θεωρήσω ως επίτευγμα της εκπομπής ότι πρώτη φορά διαφωνείτε στις πρωινές διαδρομές εσείς οι δύο. Να πω ότι ο καθηγητής μου δίνει το ένασμα να ρωτήσω, κύριε Καμπχή, το εξής. Λέγεται, και είναι μία από τις κατηγορίες που αρθρώνονται, που διατυπώνονται σε βάρος της ευρωπαϊκής πορείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι εκεί τα μέλη της, όταν κάθονται γύρω από τραπέζι, τροποντινά συμμετέχουν, συγχωρήστε μου την έκφραση, τη δανείζομαι από τους κατηγόρους, σε ένα παζάρι για το πώς θα κερδίσουν περισσότερα από αυτό το τραπέζι. Είτε σε λεφτά επιδοτήσεων, είτε σε προώθηση των δικών τους προϊόντων. Αυτό λένε πάντα ότι βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την λογική της κοινής πορείας, της ενιαίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ενιαίας πορείας, όπου πια όλες οι κρατικές οντότητες γίνονται μία δύναμη. Κοιτάξτε, κύριε Παρά, το θαύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς το γεγονός ότι 15 κράτη-μέλη, 15 αρχηγοί κρατών μελών ή 15 υπουργοί, έχοντας προηγηθεί προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει 20 επιτρόπους, οι οποίοι και αυτοί έχουν 2-3 καπέλα ο καθένας
έτσι, την πολιτική του, την εθνική του διάσταση και το θέμα το οποίο χειρίζεται, έχοντας περάσει και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με όλες τις πολιτικές ομάδες, στο τέλος βγαίνουν όλοι και λένε ναι, είμαστε ευχαριστημένοι. Και η Ευρώπη έχει κάνει άλλο ένα βήμα πιο μπροστά. Λοιπόν, το εννοεί διαφορετικά ο καθένας το πόσο ευχαριστημένος είναι. Ναι, σας θυμίζω ότι εδώ πανηγυρίζει ο τύπος ή τα κόμματα. Αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχετε 15 κράτη-μέλη, έτσι, 15 υπουργούς σε 15 αρχηγούς κρατών μελών που προσπαθούν και καλά κάνουν να στηρίξουν τα εθνικά τους συμφέροντα. Έχετε επίσης κάποια όργανα τα οποία είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και προσπαθούν να προωθήσουν το ευρωπαϊκό συμφέρον γενικότερα. Και με όλη αυτή τη διαδικασία και όλους αυτούς τους θεσμούς πρέπει να πάμε την Ευρώπη μπροστά. Δεν είναι καθόλου απλό. Πολύ δύσκολο, όπως λέτε, και όσο σύμφωνο προχωράει, γίνεται ακόμα και πιο πολύπλοκο. Αλλιώς ήταν η Ευρώπη των 6, έτσι, πριν από το 1957 ή το 1950. Που ξεκίνησε το θέμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης με την διακήρυξη του Σούμαν σε ό,τι έχει σχέση με την κοινή διαχείριση άνθρακα και χάλιβα. Αυτό ήταν το ξεκίνημα της Ευρώπης. Σήμερα έχουμε μια άλλη Ευρώπη των 15 κρατών μελών, που έχει όμως κάνει αυτά τα 40 ή 50 χρόνια, αν θέλετε, πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο και σιγά σιγά. Και πολλά βήματα. Μην ξεχνάμε και επιμένω στο θέμα της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, το οποίο ουσιαστικά έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη της Ελλάδας τα τελευταία 10 χρόνια. Μην ξεχνάμε το γεγονός ότι όλες αυτές οι πολιτικές στηρίζουν η μία την άλλη. Έτσι. Το 1986 είχαμε την πρώτη αναθεώρηση της συνθήκης της Ρώμης, που ήταν η ενιαία ευρωπαϊκή πράξη. Και εκεί, μαζί με την προώθηση της μεγάλης εσωτερικής αγοράς, δηλαδή της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, προϊόντων, κεφαλαίων και προσώπων στην Ένωση, τέθηκε και η νέα πολιτική της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα? Έγινε για να μπορεί το γήπεδο στο οποίο θα παίζανε αυτοί οι παίχτες να είναι επίπεδο, έτσι, και να μην βάζουν τα γκόλ οι Βόρειοι στους Νότιους. Στη συνέχεια είχαμε την ΟΝΕ. Και εκεί υπήρξε το δεύτερο πακέτο Ντελόρ. Και αυτό γιατί? Για να βοηθήσει ακριβώς αυτά τα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να μπορέσουν να φτάσουν και να μπορούν να πληρούν τα κριτήρια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια διεύρυνση, σε μια νέα Ευρώπη. Και εδώ θα πρέπει, όταν θα γίνει αυτή η διεύρυνση, τα κράτη-μέλη τα οποία είναι λιγότερο ανεπτυγμένα να έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο, τόσο ώστε να μπορέσουμε να δεχθούμε και τα νέα κράτη-μέλη. Λοιπόν, είναι μια διαρκής πορεία. Υπάρχουν ακόμα ελλείψεις, ελλείμματα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι προχωράει η Ευρώπη. Κύριε Χριστοδουλίδη, να ακούσω και εσάς σε αυτό το θέμα. Συμφωνείτε περί δύσκολης σύνθετης από πλευράς προβλημάτων και καταστάσεων πορείας, αλλά θετικής κατευθύνσεως? Αναμφισβήτητα είναι απολύτως σωστά όσα είπε ο κύριος Καμχής. Η Ευρώπη έχει κάνει τεράστια βήματα και κάτω από αντίξωες τον τελευταίο καιρό συνθήκες. Βεβαίως με μία υπογράμμιση ότι τα βήματα της Ευρώπης είναι μεγάλα, αλλά τα γεγονότα τρέχουν πολλές φορές με ταχύτερους ρυθμούς. Και σε όλες αυτές τις ενέργειες για την υποβοήθηση των λιγότερο ισχυρών οικονομικά κρατών της Ένωσης, θα ήθελα επίσης να προσθέσω, είναι μία πρωτοβουλία, δεν ξέρω κατά πόσον θα ευοδοθεί, την πρόταση πρόντι σε ένα όχι πρόσφατο, πριν αναλάβει ως πρόεδρος της Επιτροπής, λόγω του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τη δημιουργία ενός ταμείου αλληλεγγύης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ΟΝΕ, για την υποβοήθηση των κρατών, των κοινοτικών κρατών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, πράγμα το οποίο είχε απήχηση και στην κοινότητα, στην Ένωση αυτή η πρόταση. Βεβαίως τα ποσά είναι πολύ μεγάλα και επειδή την ώρα αυτή αντιμετωπίζουμε πρόβλημα πόρων, ιδιαίτερα εν ώψη της διεύρυνσης, είναι πολύ αμφίβολο αν θα προχωρήσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι επίσης μια πρωτοβουλία η οποία εντάσσεται στην λογική ευθεία όλων των πρωτοβουλειών και επιτεύξεων που ανέφερε ο κύριος Καμχής. Στον κύριο Καμχή στρέφομαι με αφορμή πάλι αυτό που είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Γίνεται πολύς λόγος για το ότι η Ελλάδα, η οποία όπως εκτιμάται υπέστη κάποιες οικονομικές ζημίες εξαιτίας του πολέμου στη γειτονιά μας, θα ενισχυθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε και ως αντάλλαγμα, επειδή
ήμασταν, να το πω έτσι, λίγο φρόνιμοι και δεν διαφωνήσαμε και σε τίποτα σε σχέση με τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και όλης της ευρωπαϊκής λογικής. Δεν μπορώ να το σχολιάσω με την έννοια ότι δεν υπάρχει ούτε κάποιο αίτημα, ούτε κάποιο... Το βλέπετε αν διατυπώνεται αυτό το αίτημα να φέρνει αποτελέσματα. Δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω από την άλλη πλευρά... Νομίζω ότι υπόθηκε από κυβερνητικής πλευράς τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις. Αυτό θα το δούμε. Την κυρία Βάσο Παπανδρέου σε μια περίπτωση και τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου στην άλλη. Πιθανώς να είναι κάτι το οποίο δεν αποκλείεται, αλλά δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο όμως θα πρέπει να πούμε και το ανέφερε και ο κύριος Πρόντης στην ομιλία του στο Κοινοβούλιο, είναι προφανώς η προσπάθεια την οποία θα κάνει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά την γενικότερη κατάσταση στα Βαλκάνια και την ανασυγκρότηση αυτού του χώρου και η βοήθεια που θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και ένα από τα 8 σημεία για και την... μια σημαντική βοήθεια και στο θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας σήμερα. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε στο γραφείο μας εκπροσώπους της διεύθυνσης ΕΚΟ από τις Βρυξέλλες, η οποία διαχειρίζεται τους πόρους για την ανθρωπιστική βοήθεια, και είχαμε και μια σειρά από μη κυβερνητικούς οργανισμούς ελληνικούς εκεί, με τους οποίους υπεγράφησαν συμβάσεις, διότι οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί ελληνικοί σε αυτόν τον τομέα έχουν ένα ιδιαίτερα μεγάλο πλεονέκτημα, ότι σε κάποιους χώρους ίσως είναι οι μόνοι που μπορούν να πάνε. Σε αυτό το σημείο έχω τη χαρά, την τιμή, με πληροφορούν και δίνω αμέσως το λόγο, είναι ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Αναστασόπουλος. Κύριε Αναστασόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Παρά. Μου είπαν ότι θέλετε να παρέμβετε και με χαρά θα ακούσουμε την παρέμβασή σας. Νομίζω ότι η συζήτηση γίνεται για τη χθεσινή σύσκεψη του. Ένα σημαντικό, βέβαια, στο Πέτερσμπεργκ. Γιατί είναι οπωσδήποτε διαγράφεται κάποια χτίδα. Πιστεύετε ότι έχουμε ελπίδες δηλαδή? Διαγράφεται κάποια Γιατί ακούγεται και η φωνή των γερακιών που επιμένουν, κύριε Αναστασόπουλε. Ναι, κύριε Παρά, και όλες οι φωνές επιμένουν, δεν είναι μόνο οι φωνές των γερακιών. Ναι, αλλά εκείνες... Έκανα μια πάρα πολύ προσεκτική τοποθέτηση, αν θέλετε, ίσως υπερβολικά προσεκτική. Είπα, διαγράφεται κάποια ελπίδα. Δεν πάω παραπέρα, διότι έχω δει τις τελευταίες μέρες στο περιθώριο της πολύ έντονης απασχολήσεώς μας με την τελευταία σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, λίγο εγώ όπως παρακολούθησα τα ελληνικά μέσα ενημερώσεως, είδα κάποιον τόνο αρκετά μεγάλης αισιοδοξίας που τον έβρισκα πρόωρο και όχι ακόμη απόλυτα στηριζόμενο, όσο μπορεί να στηριχθεί βέβαια μια πρόγνωση κάνει. Αλλά αυτή την ώρα πιστεύω ότι η ιστορία αυτή αρχίζει να προχωρεί. Δεν είπα ούτε ότι έχει τελειώσει, ούτε ότι το έχουμε αύριο, ούτε... Τι πρέπει να προσέξουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι εργάζονται για την ειρήνη και να αποδείξουν έτσι, αν θέλετε, ότι τι θέλουν την ειρήνη? Τι κατά την άποψή σας πρέπει να προσέξουν? Ποιο είναι εκείνο το ευαίσθητο σημείο σε αυτή τη συμφωνία που πάει να μπει στη φόρμα σχεδίου πλέον και αποτελείται από 8 σημεία? Νομίζω ότι το ένα σημείο, όπως είδατε, αρχίζει κάπως να προσεγγίζεται με αλφαγιώτα. Δηλαδή το σημείο της διεθνούς ειρηνευτικής δυνάμεως, η οποία θα πρέπει να υπάρξει στο κοσμοπέδιο. Θαρώ πως είναι και το πιο εύκολο αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα το άλλο σημείο, το οποίο είναι το βασικό, είναι η αποχώρηση, πάυση βομβαρδισμών, αποχώρηση. Εκεί νομίζω ότι θα έχουμε ζόρι ακόμη και αρκετό. Σαν να μου φαίνεται, κύριε Αναστασόπουλε, και θέλω τη γνώμη σας, ότι είναι λιγουλάκι δύσκολη και η αποστρατικοποίηση των διαφόρων ομάδων που δρούν εκεί. Ο αφοπλισμός του Τσεκά δεν είναι και τόσο εύκολες υποθέσεις. Περί αυτών συζητούμε. Μάλιστα. Όταν λέμε για αποχωρήσεις, περί αυτών συζητούμε. Είναι ίσως το πιο δύσκολο σημείο και στην πράξη, όπως έχετε διαπιστώσει και με την... το προηγούμενο η διδακτική εμπειρία της Βοσνίας και Ζεγοβίνης, κύριε Παρά, αυτά τα πράγματα αποδείχθηκαν, είναι και οι συμφωνίες που στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να τηρηθούν, ακόμη και αν γίνουν, ακόμη και όταν γίνουν και αφού γίνουν. Λοιπόν, θα έλεγα ότι
είμαστε ίσως σε κάποιο σημείο που μπορεί να αρχίσει μια καμπή, αλλά αυτή η πρόωρη επίδειξη αισιοδοξία δεν ξέρω πόσο βοηθάει. Συγκρατημένη αισιοδοξία, νομίζω ότι κάπου εκεί ακριβώς. Που βγάζω αλλά μπορεί να πάρει ακόμη θέσεις. Καιρό. Mm-hmm. Θέλω να ευχαριστήσω. Ότι να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση θα πάμε. Αλλά μπορεί να πάρει ακόμη καιρό. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Αναστασόπουλε, κύριε Πρόεδρε, για την παρέμβασή σας. Εγώ, κύριε Παρά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το βίντεο του δελτίου ειδήσεων του Sky, που αφορά ακριβώς αυτή την συνάθρηση, τη σύνοδο, τη σύσκεψη, την συνάντηση των 8 Υπουργών Εξωτερικών, αυτή τη διάσκεψη που κατέληξε σε αυτό το αρχικό κείμενο συμφωνίας 8 σημείων. Πάμε να τα ακούσουμε, να τα βάλουμε λίγο, αν θέλετε, στο μυαλό μας, στη σκέψη μας. Αμέσως μετά ο κ. Καμπιχής και ο κ. Χρυστοδουλίδης θα συνεχίσουν με τη σχολιαστική τους ματιά την ανάλυση του πώς η Ευρώπη μπορεί να τοποθετηθεί και να παίξει πραγματικά πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την κρίση. Άρωμα ειρήνης από τη Γερμανία. Μετά από 43 ημέρες ακατάπαυστων βομβαρδισμών, τα γεράκια φαίνεται ότι αποφάσισαν να δώσουν και στην ειρήνη μια ευκαιρία. Οι υπουργοί εξωτερικών των 7 πιο ανεπτυγμένων χωρών και ο Ρώσος ομόλογός τους Ιγκόρ Ιβάνοφ κατέληξαν στο Πέτερσμπουργκ της Βόνης για την ειρήνη στο Κόσοβο. Τα 7 σημεία της συμφωνίας που πρέπει να υιοθετηθούν και να τεθούν σε ισχύ για την επίλυση της κρίσης στο Κόσοβο είναι: τερματισμός της βίας στο Κόσοβο. Αποχώρηση στρατιωτικών, αστυνομικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων από το Κόσοβο. Ανάπτυξη στρατιωτικής και πολιτικής δύναμης στο Κόσοβο με την υποστήριξη του ΟΗΕ. Προσωρινή διοίκηση στο Κόσοβο με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επιστροφή των προσφύγων. Αυτονομία στο Κόσοβο χωρίς αλλαγή συνόρων, αποστρατιωτικοποίηση του ΟΥΤΣΕΚΑ. Προσπάθεια για οικονομική ανασυγκρότηση. Η συμφωνία αυτή θα τεθεί προς ψήφιση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πάντως, οι πρώτες εκτιμήσεις πολιτικών παρατηρητών μιλούν για αμοιβές υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Πρώτον, στη συμφωνία δεν γίνεται σαφή αναφορά σε ανατοϊκές δυνάμεις, αλλά σε δυνάμεις του ΟΗΕ. Δεύτερον, δεν γίνεται αναφορά σε ενδεχόμενη ανεξαρτησία του Κωσόβου, ενώ γίνεται σαφές ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή συνόρων. Επίσης, τονίζεται ότι θα πρέπει να υπάρξει αποστρατικοποίηση του ΟΥΤΣΕΚΑ. Πιστεύω ότι χάρη σε αυτές τις προεργασίες που κάνανε πολλές χώρες και εμείς και χάρη στην πίεση η οποία ασκήθηκε και από μας, υπάρχει αυτή η πρόοδος. Αισιοδοξία για τις εξελίξεις στην Ιουγκοσλαβία είχαν δημιουργήσει από νωρίς οι δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Κλίντον στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσε στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης κατά την άφηξή του στη Φραγκφούρτη. Είμαι πεπισμένος πως κάνουμε μεγάλη πρόοδο και πλησιάζουμε τους στόχους μας. Ο Μιλόσεβιτς μάλλον πλησιάζει στην αποδοχή των όρων του ΝΑΤΟ. Ο Μπιλ Κλίντον, που βρίσκεται από χθες στη Γερμανία για να επισκεφτεί τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη βάση Ραμστάιν, καθώς και τους τρεις στρατιώτες που απελευθερώθηκαν από τους Σέρβους την περασμένη Κυριακή, αποφάσισε να αντιθεί ανάλογα με τις περιστάσεις. Άνετος, μέσα στο στρατιωτικό δερμάτινο μπουφάν του, ο Κλίντον δείπνησε μαζί με τους Αμερικανούς στρατιώτες και επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας με επιβλητικό ύφος και το ανάλογο στρατιωτικό στυλ, μιλούσε με τους στρατιώτες και βόλταρε μέσα στη στρατιωτική βάση. Ο πλανητάρχης συναντήθηκε και με τον Γερμανό καγκελάριο Γκέρχαρτ Σρόντερ, ενώ επισκέφθηκε και ένα κέντρο υποδοχής προσφύγων στο Ίγκελ. Πάντως, κύριε καθηγητά, κύριε Χρυστοδουλίδη, μοιάζει σαν την περίπτωση εκείνου του ανθρώπου που κλωτσάει την καρδάρα με το γάλα μόλις έχει γεμίσει. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μην κάνει το σχόλιο. Ο Μιλόσεβιτς είναι κοντά στο να πιστεί και να υπακούσει σε αυτά τα οποία λέει το ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι η ευαισθησία των στιγμών θα υπέβαλε ίσως την ανάγκη να είναι κάποιος προσεκτικός, να αφήσουμε να λειτουργήσει αυτό το σχέδιο. Εσείς τι λέτε? Υπάρχει αυτή η αλαζονία, έτσι? Υπάρχει αυτή η αλαζονία, είναι δεδομένη. Καταλαβαίνετε ότι είναι η συνέχεια του ύφους των ημερών. Είναι ένα ύφος το οποίο είχε υιοθετήσει ο πρόεδρος Κλίντον από την πρώτη στιγμή. Δεν συνάδει όμως με τα αποτελέσματα. Κανείς θα περίμενε ότι θα τον είχαν λιώσει. Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτό ακόμα, το ύφος του ανθρώπου που νομίζει ότι μπορεί να επιβάλλει τον ρυθμό των γεγονότων. Εάν θέλετε μια προσωπική μου εκτίμηση, παρακαλώ, στην αυτή την πρώτη προσπάθεια διευθέτησης με τα σημεία αυτά τα οποία αναφέρθηκαν, δεν νομίζω ότι το κρίσιμο θέμα είναι αυτή τη στιγμή τόσο πολύ η σύνθεση της δύναμης. Βεβαίως θα παίξει, ότι είναι εύκολο μάλλον, ναι, αυτό. Θα παίξει τον ρόλο της. Από την ανάγνωση ενός πληρέστερου ανακοινοθέντος που διάβασα σήμερα το πρωί στην Καθημερινή,
είδα μία φράση η οποία με ανησύχησε. Η φράση αυτή είναι ότι οποιοδήποτε διακανονισμός θα λάβει υπόψη του πλήρως το σχέδιο συμφωνίας του Ραμπουγιέ. Mm-hmm. Αυτό το θα λάβει υπόψη του πλήρως το σχέδιο. Συγγνώμη για τη διακοπή. Αναρωτιέται κανείς, δεν θα μπορούσαμε να τα έχουμε καταφέρει.